Κάθε μέρα που περνάει, οι Ουκρανοί στρατιώτες ανακαταλαμβάνουν όλο και περισσότερα εδάφη γύρω από την πόλη της Χερσόνας. Το Ουκρανικό Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις οπισθοχώρησαν από δύο περιοχές της περιφέρειας χωρίς να δοθεί μάχη. Και ο διορισμένος κυβερνήτης από τη Μόσχα καλεί ξανά τους αμάχους να φύγουν με ό,τι μέσο βρουν. Держались до последнего, но понимаете, мы из области, это Белозерский район, там сейчас очень опасно и очень громко. Понимаете, оставаться уже без смысла. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απειλεί ευθέως σε πρώτο πρόσωπο τον Βλαντίμιρ Πούτιν πως αν οι ρωσικές δυνάμεις χτυπήσουν το προεδρικό μέγαρο στο Κίεβο με πυρηνικά, τότε η απάντηση θα πρέπει να είναι ισοδύναμη από τη Δύση. Якщо ти удариш по банкові, то буде удар там, де ти знаходишся. Хто дає завдання вбивати людей? Якщо ти так зробиш, ти повинен знати, що через секунду. Вже незважаючи від результату твого удару, буде удар по прийняттю рішень в тебе, в твоїй державі. Ουκρανός πρόεδρος κατηγορεί τη Μόσχα πως συνεχίζει να βομβαρδίζει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας με αποτέλεσμα να βρίσκονται στο σκοτάδι πολλές περιοχές της χώρας και κάνει έκκληση προς τους πολίτες. Будь ласка, ще уважніше, ніж раніше, ставтеся, будь ласка, до необхідності свідомо споживати електрику. Και όλα αυτά την ώρα που για πρώτη φορά τα τελευταία 80 χρόνια σχεδόν 5.000 στρατιώτες της 101ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας του Αμερικανικού στρατού βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και εκπαιδεύονται στη Ρουμανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή ατοϊκού εδάφους, είναι το μήνυμα που στέλνει ο διοικητής της μεραρχίας. We're closely watching them. So we're building objectives to practice against that, replicate exactly what's going on in Ukraine. We're the closest American unit to the fighting in Ukraine.